έθεσε το τη σοβαρότητα της σημερινής συζήτησης για το θέμα αυτό. Αυτό όμως που με εξέπληξε μετά από τόσο καιρό, ευχάριστα με εξέπληξε, είναι η τοποθέτηση του κ. Μαυροκουκουλάκη. Για πρώτη φορά λοιπόν ένα επαγγελματικό σωματείο συμπαραστάται το ρεστινό ποδόσφαιρο. Κάτι που έπρεπε να γίνει εξ αρχής. Κάτι που έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή που είχαμε, που ενδεχομένως κάποιες ΠΑΕ είχαν αντίθετες απόψεις όσον αφορά το Μητρό. Εγώ όμως σήμερα θα θέσω κάποια θέματα για να δούμε πόσο κακό κάνει ο συγκεκριμένος νόμος γενικότερα στο ποδόσφαιρο και στο επαγγελματικό και στο αεραστεχνικό. Καταρχήν, είναι ένας προβληματισμός ο οποίος νομίζω είναι αντικειμενικά το δεχόμαστε όλοι, ότι έρχεται λόγω της αδιαλαξίας του Υφυπουργού στους προηγούμενους μήνες, αλλά και γιατί μας έχει φέρει σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Λόγω ενός νόμου ο οποίος προσπαθεί να τον εφαρμόσει χωρίς πιο μπροστά να καταλάβει ποια είναι τα προβλήματα της εφαρμογής αυτού του νόμου. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ένας υφυπουργός, ο οποίος είναι αυστηρός με το ρεστινικό ποδόσφαιρο και κλείνει τα μάτια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και δεν κάνει καμία αναφορά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Όχι ότι είμαι αντίθετος στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να δείτε την διάθεση του υφυπουργού. Αλλά πώς να επέμβει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όταν δεν μπορεί να βάλει τιμωρητικές διατάξεις και σωστά δεν μπορεί να βάλει τιμωρητικές διατάξεις. Παρ' όλα αυτά, στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι σε μία, μπορώ να το πω, κατηφόρα, εκεί πολύ εύκολα μπορεί να τιμωρεί με αγωνιστικές ή μη τιμωρίες. Βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε για ποιο επαγγελματικό ποδόσφαιρο μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο το οποίο είναι κοινά αποδεκτό ότι οι συνθήκες που δημιουργούνται είναι πρωτόγνωρες και πρωτόγονες. Για ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο που κυριαρχεί το τοξικό περιβάλλον. Για ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο που ο καθής κοιτάει το προσωπικό του αγωνιστικό του όφελος και κανείς τον κοινό σκοπό. Και αυτό το λέω εξ αφορμής ότι οι περισσότερες ομάδες, βέβαια δικαίωμά τους είναι, το επιτρέπει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, χρησιμοποιώντας τόσους πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές, χωρίς να σκέφτονται το κοινό καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, που είναι η Εθνική Ελλάδος. Έχουμε τα αποτελέσματα. Είναι ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο το οποίο δεν θέλει να υπακούσει σε κανονισμούς που ισχύουν διεθνώς, αλλά θέλει να φτιάξει δικούς του κανόνες. Ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο που άγεται και φέρεται από τη γραφεία και το πληκτρολόγιο του κάθε καθοδηγούμενου δημοσιογράφου, που σε πολλές φορές τρελαίνει τα μυαλά των νεαρών οπαδών και τα οθήσει από τρόπες πράξης. Πρόσφατα είναι τα γεγονότα. Σε όλες τις ομάδες. Ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο που εκμεταλλεύεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο χωρίς καμία βοήθεια και έχοντας φτάσει σε σημείο κάποιες επαγγελματικές ομάδες, και το καταγγέλω αυτό κύριε Πρόεδρε, όταν παίρνουν ποδοσφαιριστές ερασιτέχνες από τα ερασιτεχνικά σωματεία να τους υποχρεώνουν να υπογράψουν παρέτηση για τα τροφεία. Ακούστε κύριοι! Ένα δικαίωμα έχει το ερασιτεχνικό σωματείο να πάρει επιπλέον έσοδο. Είναι τα τροφεία ενός παίκτη που φέρει από το σωματείο του. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες που τους υποχρεώνουν και έχοντας δημιουργήσει ηθικές αναστολές σε αυτούς που είναι στο ερασιτεχνικό σωματείο, αν πρέπει ή όχι ο ποδοσφαιριστής να φύγει. Σε ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο που δυστυχώς, κατά τη δική μου άποψη, υπάρχουν πισόπλατα μαχαιρώματα μεταξύ των ομάδων. Σε ένα πλαίσιο συνεταιρισμού που λένε ότι τους διακρίνει. Νομίζω είναι άκρατος φαρισαϊσμός όλα αυτά. Παιχνίδια εξουσίας
με εμπλοκή της κάθε κυβέρνησης, όχι μόνο της τωρινής, αλλά και της προηγούμενης, σε ένα αυτόνομο προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο. Αλλά γιατί να υπάρχει παρέμβαση από τον Υφυπουργό, ποιος είναι ο λόγος? Το ζητούμενο όλου αυτού του νόμου ήταν πώς θα έχουμε ανακατοσούρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να κατηγορηθεί η Ομοσπονδία για αδυναμία διαχείρισης κρίσεων και τίποτε άλλο. Απολύτως τίποτα. Αντιθέτως όμως, έχουμε παρεμβάσεις του Υφυπουργού, εδώ ερχόμαστε και στο επαγγελματικό αλλά και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, νομοθετώντας την επαγγελματική διαιτησία άκουσον άκουσον. Αλλά καμία παρέμβαση, και κλείνει και τα μάτια και τα αυτιά, στις επιδέσεις που δέχονται οι διαιτητές, που τους καίνε τα σπίτια, που τους καίνε τα μαγαζιά, που τους σπάνουν τα πόδια, έρμεα στις επιθέσεις των παραγόντων από κάθε επαγγελματική ομάδα, που πολύ εύκολα οι παράγοντες αυτοί ζητούν τη διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί είναι ένας λάθος ορισμός, γιατί ενδεχομένως ένας διαιτητής έκανε κάποια σφάλματα σε κάποια ομάδα, και ζητάνε, και δεν ζητάνε διακοπή του πρωταθλήματος για τις εγκληματικές υποθέσεις. Πού γίνεται αυτό? Ξέρετε πού γίνεται? Στο Ελλαδιστάν. Ακούσες λοιπόν η κυβέρνηση και η Λίγα, που νομίζω ότι αυτές θα έπρεπε να έχουν τη μεγαλύτερη αγωνία για αυτά τα γεγονότα. Αυτοί οι διαιτητές λοιπόν, όπως μάθαμε εχθές ή προχθές, θα ενταχθούν, αν ενταχθούν και αν επιτραπεί να ενταχθούν, θα είναι οι αυριανοί επαγγελματίες. Αυτοί λοιπόν που ή έχουν σπασμένα πόδια και καμένα μαγαζιά και σπίτια, θα είναι αυτοί που θα κληθούν να διαιτητεύσουν. Επίσης, παρέμβαση είχαμε του Υφυπουργού και στο ποσοστό του 5% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Σε ένα. Γιατί κάποιοι που είπαν ότι έτσι θα αποδυναμωθεί, προσωπική άποψη εκφράζω, έτσι, θα αποδυναμωθεί η Ομοσπονδία. Αλλά παράλληλα θα έχουν οικονομικό όφελος πάει. Αυτό είναι λογικό. Αντί όμως να σκεφτεί νομοθετώντας για ποιο λόγο έγινε αυτό το 5%. Για όσοι δεν το ξέρουν, ήταν μία από τις αιτίες, όχι ολόκληρη αιτία, να δοθεί σαν αντίδωρο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και γι' αυτό το λόγο μπήκε και στο καταστατικό της ΕΠΟ, επειδή τα παιχνίδια τότε, όταν δηλαδή μπήκε η τηλεόραση στο ποδόσφαιρο, γινόταν μεσημέρι. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που και αυτό πεζόταν μεσημέρι, θα έκανε κάποια έσοδα. Γιατί οι φίλοι, λογικό είναι, θα κοιτούσαν τα παιχνίδια που θα πεζόταν στην τηλεόραση. Δόθηκε λοιπόν αυτό το 5%. Εδώ λοιπόν σας λέω ότι θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, κύριε, σε δύο λεπτά τελειώσω. Σε δύο λεπτά. Όχι, όχι, μετά. Μετά, μετά. Όχι, κύριε Καφέντη, όχι. Όχι, κύριε Καφέντη, όχι. Θα σας πω. Όχι. Θα τελειώσω πρώτα και μετά. Λοιπόν, θα αντιμετωπίσουμε πάλι αυτό το γεγονός λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ήδη βλέπετε στην Ιταλία τα παιχνίδια θα γίνουν μεσημέρι. Θα γίνουν και στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν ανοίγω μία παρένθεση και προτείνω, κύριε Πρόεδρε, εάν μαζί με την ψηφοφορία της ενδεχόμενης αναστολής στα πρωταθλήματα και τι άλλη ερώτηση, αν θέλει να ψηφιστεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης, το 4% της διαφοράς που προκύπτει να πάει στις ενώσεις και αυτές να μετακυλήσουν το ποσοστό στα σωματεία τους. Δηλαδή, το ερασιτεχνικό σωματείο να έχει ένα όφελος από το χάσιμο λόγω αυτής της κατάστασης. Εδώ λοιπόν δεν παραβαίνουμε τον νόμο, γιατί ο νόμος έλεγε για την Ομοσπονδία και έχουμε και δύο ωφέλη. Το ένα όφελος είναι ότι τα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν κάθε χρόνο χρηματοδότηση και ένα δεύτερο είναι ότι βοηθάμε τον οικονομικό προϋπολογισμό της χώρας να ελαφρυνθεί από τα χρήματα που θα έδινε ενδεχομένως μέσω του Μητρώου. Τελειώνοντας λοιπόν αυτό, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να το
θέσετε μετά σε ψηφοφορία. Θα το βάλουμε σε ψηφοφορία, κυρία Δημητριάδη, το σημείωσα ήδη. Έχουμε λοιπόν και έναν υφυπουργό που από αυτά είναι χαμένος, αντιθέτως συνηγορεί σε επιθέσεις των Προέδρων των Ενώσεων με υποτιμητικά σχόλια και εκφράσεις και όλα τα λοιπά που δυστυχώς, κύριε Βλαχοπρόεδρε, τα έχετε υποστεί. Λίγο αυστηρό αυτό που θα πω, αλλά θεωρώ προστινός για μια ακόμη φορά ο υφυπουργός μας. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, γιατί προφανώς σας έχω φάει πολύ τον χρόνο. Απλά πριν από τρεις μέρες καταθέσαμε σαν Έψη Μακεδονίας 10 προτάσεις στον υφυπουργό που νομίζω ότι θα λύσει άπαξ διαπαντός το πρόβλημα του Μητρώου, μάλιστα σε κατεύθυνση τέτοια, την οποία τη θέλουμε όλοι, σε ένα πραγματικό νοικοκύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.